Κυρίε και κύριοι, καλησπέρα σα. Καλώ ορίσατε στην εκπομπή Υγεία και Ζωή. Στην απόψηνή μα εκπομπή ο δερματολόγο κ. Αργύρι Μιχαηλίδη. Το θέμα μα: Οι πιο συχνέ δερματολογικέ παθήσει που συναντούμε του καλοκαιρινού μήνε. Να καλησπέρισουμε τον γιατρό μα. Καλησπέρα σα, γιατρέ. Καλησπέρα, κ. Νίκη. Καλώ ορίσατε στην εκπομπή μα και στο Χάπιτατ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ε, λοιπόν, έχουμε αρκετά για το καλοκαίρι, έτσι. Πάρα, Να, πολλά. Ν, πάρα πολλά. Να αρχίσουμε όμω με, με την ακμή που. Μη μπορεί να πούμε ότι δεν είναι καλοκαιρινή δερματοπάθεια, αλλά χειροτερεύει την, το, καλοκαίρι το καλοκαίρι και γι αυτό ναι, ναι, το γι αυτό έβαλα στο σας... θέμα ναι. μα και είναι και πολύ κοινή. Την ναι. Αγμή θα δούμε στου έφηβου συνήθω. Mm -hmm. Είναι μια δερματοπάθεια των εφήβων, έχουμε ένα αύξηση των ορμωνών στην εφηβεία. Με επακόλουθο να έχουμε ένα αύξηση τη λιπαρότητα, αύξηση στα μαυράκια, στα σπυράκια και στι κίστε στο πρόσωπο. Αυτή η πάθηση θα ακολουθήσει του έφηβου για πάρα πολλά χρόνια μπορεί να υποφέρουν οι έφηβοι για μια δεκαετία περίπου. Από τα 10 τους ως τα 20 τους έχουμε ψηλέ ορμόνες, άρα θα, έχω, θα τους συνοδεύει η ακμή, άρα θα πρέπει να ξέρουν πώς να τη χειριστούν. Έχω ακούσει όμως και για μεγάλους που κάνουν ακμή. Που έχουν Υπάρχει ακμή. και ένα μικρό ε? ποσοστό, ένα 10% mm -hmm. που το ονομάζουμε late acne ή ακμή των αυτό θα δούμε σε μεγάλε κυρίε που έχουν ορμονικά προβλήματα. 35 χρόνια α πούμε. Πολυκυστικέ οθήκε, ορμονικά προβλήματα. Mm -hmm. Πολύ συχνή χρήση make-up, πολλή χρήση ε, ενυδατικών, αντιλιακών. Ναι, βλέπουμε και τι διαφάνειε τώρα. Στι διαφάνειε mm -hmm. θα δείτε όλη την παθογένεση mm -hmm. Βλέπουμε πάνω μια αύξηση τη ροή του σμίγματο στο θύλακα τη τρίχα. Βλέπουμε. Τον μπλοκάρισμα εκκλήσιμων του θύλακα και μετά έχουμε επιμόλυση από το βακτήριο της ακμή. Βλέπουμε και μια, μια, ένα περιστατικό το οποίο βλέπουμε πόσο μπορεί να βελτιώσουμε την ακμή με τις θεραπείες που θα αναφέρουμε πιο μετά. Άρα βλέπουμε μια εικόνα του πριν και μετά, ε, και επίση το πριν βλέπουμε πόσο άσχημη είναι η ακμή και πόσο επηρεάζει του έφηβους και ψυχολογικά. Γίνει καμιά φορά και ποιόδη αυτέ ε, οι ακμοί. Δηλαδή... Στην ακμή υπάρχει... θα δούμε μαυράκια, ναι, ναι, που θα δούμε μαυράκια... σπυράκια χωρί πίον, μετά θα δούμε σπυράκια με ναι, πίον. Ναι, ναι. Και το χειρότερο είναι οι κίστε που θα φύγουν και σημάδια. Mm. Τα σημάδια είναι αυτά mm. που, θα, α, που έχουν πρόβλημα με τα μετέπειτα. μετέπειτα, όταν μεγαλώσουν. Όμω υπάρχουν οι πλαστικοί χειρούργοι και είναι υπάρχουν. μια χαρά. Όχι τώρα... και οι διαρματολογικά. Υπάρχουν θεραπείε με λέιζερ, έχουν πολλέ θεραπείε. Τώρα δεν είναι όπω ήταν πριν, έτσι. Όχι, όχι. Τώρα ναι. έχουμε λύσει για όλα. Να μένουν λακκάκια, α πούμε, Μπράβο, στους, τώρα ναι. έχουμε λύσει για όλα. Ε, Πώ εμφανίζεται, δηλαδή έτσι στα καλά καθούμενα, α πούμε, εμφανίζεται η... η ακμή. Όχι, θα δούμε στα 1111 θα εμφανιστούν πρώτα μικρέ Μικρ... φάγε ώρε ή, ή μαυράκια. Mm -hmm. Τα μαυράκια. Τα μαυράκια, τα μαυράκια ναι. θα κρατήσουν 6 μήνες, 12 μήνες, 2 χρόνια και μετά πάμε στα σπυράκια. Όσο αυξάνεται η λιπαρότητα και αυξάνονται οι ορμόνες, ιδίως η τεστοστερόνη, αυξάνεται μετά βλέπουμε μαυράκια και σπυράκια. Αν καθαρίσουμε τα μαυράκια για τρέμον μπορούμε να προκαταλάβουμε... Να, να... Να... προλάβουμε, να, προ... την με ναι, να προλάβουμε αυτή την... Βεβαίω, ο καθαρισμός προ... είναι ε? μια πολύ συχνή τακτική που εφαρμόζουμε και στην κλινική μας ναι, ναι. και αυτόν τον μπορεί να το θεωρήσουμε σαν πρόληψη. Γιατί από τη στιγμή που αφαιρά το μαυράκι, δεν θα πάει σε σπυράκι. Σωστό. Άρα όσο που κάνει καθαρισμού, μειώνει το ρίσκο τη ακμή. Θα έχει συνέχεια ε, μαυράκια, αλλά όταν τα καθαρίζει, μειώνει το ρίσκο για σπυράκια, για ποιότητα σπυράκια και για κίτστιε. Και δεν είναι σε όλου που προκύπτει αυτό, α πούμε, έτσι. Όσο σου υπόθηκε με ναι, εγώ, βλέπω ναι. ότι 9 στου 10 έφηβου έχει ακμή. Έτσι, έτσι. Ε? Άλλη ήπια, πολύ ήπια, ναι, ναι, με ναι, μαυράκια ναι, 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 ναι. μόνο άλλη μέτρια με κάποια σπυράκια και κάποιοι πιο σοβαρά με, με κίστες. Με κίστες. Που οι κίστες είναι πραγματικά σοβαρές διότι είναι, χρειάζονται και σαν μικροεπεμβάσεις, έτσι. Οι κίστες χρειάζονται φαρμακευτική αγωγή, κάτι mm. που θέλουμε να αποφύγουμε. Άρα δεν θέλει η χειρουργική επέμβαση, ποτέ δεν το συνιστώ, mm -hmm. επειδή αφήνει... Αυτό θα αφήσει πίσω του γλέ. Άρα, θα σκεφτούμε εκεί τη φαρμακευτική αγωγή. Ναι, πώς, πέστε μας και πώ θεραπεύονται αυτό. Έχουμε τρει πυλώνες. Ο ναι. πρώτος πυλώνας είναι η τοπική φαρμακευτική αγωγή, μόνο με κρέμε, καθαρισμού, φωτοθεραπεία, λέιζερ. Υπάρχουν πλέον πολλά μέσα που μπορεί κάποιο να χρησιμοποιήσει. Αν αυτό δεν είναι αρκετό, τότε πάμε σε φαρμακευτική αγωγή από το στόμα. Mm -hmm. Αυτό δεν το προτιμούμε πάρα πολύ, λόγω παρενεργειών. Και άρα. έχουμε την αντιβίωση, αντισυλληπτικά, και ε, τα ρετινοειδή, μια άλλη κατηγορία φαρμάκων. Άρα προτιμούμε να πάμε με τοπικά μέσα για να θεραπεύσουμε. Έχουμε τα peelings με οξιά στο πρόσωπο, mm -hmm. έχουμε τους καθαρισμούς, έχουμε φωτοθεραπεία, έχουμε laser όπως το Yak laser που μειώνει τη φλεγμονή, άρα εμείς προτιμούμε στην κλινική μας μη φαρμακευτικούς τρόπους. Ε, ναι, διότι Άμιζα, είναι και ένα άτομα. Μπράβο, ναι. Υπάρχουν Οι παρενέργειε μπορεί να είναι στο σηκώτη, στα νεφρά, χολυστερόλ, <συστηρίζοντα> είναι έλλειψη συγκέντρωση πάρα πολλά. Άρα αποφεύγουν τα φάρμακα. Και όταν θεραπευτεί ναι. αυτή η, η ακμή, θα επανέλθει γιατρέ. Υπάρχει. Η ακμή, είπαμε, διαρκεί ναι. 5 με 10 χρόνια. Μόνο. Ναι. Μετά... Αν αυτόν τον άτομο όμω τα 30 του αρχίσει να χρησιμοποιεί πολλέ κρέμε, αν καπνίζει. Αν πίνει Πάρα πολλού, αν κάνει χρήση καφείνη, καφέ, mm -hmm. ε, αν χρησιμοποιεί βιταμίνη, βίτα, αν το γαλακτοκομικά, μπορεί να επανέλθει. Οποτεδήποτε πίσω η ακμή. Έχετε αρκετού εφήβου στην κλινική, Πάρα πολλού. Πάρα ε? ε, ναι. Κάθε απόγευμα θα δούμε ορισμένου εφήβου, οι οποίοι βασανίζονται αυτόν ε, ε, τον τρόπο. Ελπίζω να σκόβετε τον καφέ εκείνου. Γιατί συνέχεια βλέπω τα παιδιά και είναι συνέχεια. Ε, εμένα με... μου κάνει εντύπωση όμω ε? που οι εφήβοι πίνουν καφέ. Ναι. Συνέχεια πίνουν καφέ. Του βλέπει και μέσα στο και παντού πίνουν καφέ. Ναι, ναι, ναι. Το οποίο ο Είχα είναι... και έφηβου επίση που παίρνουν καφεΐνη mm -hmm. σε χαπάκια ε, στο γυμναστήριο. Άρα και αυτά του παροτρύνω να μην τα παίρνουν. Να μην τα παίρνουν. Ναι, 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 ναι. Άρα μια καλή διατροφή. Και πολλοί βιταμίνε ναι. που έχουν τη β' μέσα επίση να μην τα παίρνουν. Αν, ναι. μάλιστα. Και η βιταμίνη β' γιατί τα πίνουν. Β τα παίρνουν για να είναι. γίνουν πιο δυνατοί, Α, για να νομίζουν okay. ότι έχουν λήψη βιταμίνη ή έχουν κάποια δυναμία και νομίζω ότι με τη Β θα γίνουν πιο, πιο δυνατοί. Πιο, δυνατοί. πιο δυνατοί. Ναι. Λοιπόν, να πάμε και στην ε, Πώ προκαλείται η μυκητίαση, γιατρέ. Η μυκητίαση θα τη χωρίσουμε σε μυκητίαση των νυχιών και μυκητίαση του δέρματο. Μάλιστα. Ο μύκητα είναι ένα μικρόβιο το οποίο εμφανίζεται εκεί που υπάρχει υγρασία και θερμότητα. Άρα θα την δούμε το καλοκαίρι αφού έχουμε υγρασία και θερμότητα στα σκέλη, στο δέρμα. Στο δέρμα βλέπουμε και τι διαφάνειε τώρα. Στο δέρμα mm. ζώων επίση. Και όχι mm ζώα μπορεί να κολλήσουν εύκολα με κοιντία. Όπω στην περίπτωση που βλέπουμε αυτό το παιδάκι. Ναι. Στο κεφάλι το έχει το λεγόμενο τριχοφάγο. Μάλιστα. Άρα αυτό το πήρε ή από άλλο παιδάκι στο σχολείο ή από ζώα. Συνήθω γατάκια, σκυλάκια και χάμστερ και κουνελάκια. Αυτά. αυτά που είναι το... όμω εμβολιασμένα, σαν τα σκυλάκια, α πούμε, τα εμβολιάζουν. Δεν υπάρχει εμβόλιο υπάρχει... για το Δεν Υπάρχει για άλλε ασθένειε, ναι. αλλά Μίκητα μπορεί να έχουν. Mm -hmm. Άρα, αν δούμε στη διαφάνεια πώ είναι ο Μίκητα, βλέπουμε στο κάτω μέρο ε, το ονομάζουμε σπακέτι Πολωνία στην πρώτη διαφάνεια. Η πρώτη. <laughs> ναι. Αυτό είναι ο Μίκητα, ο οποίο. Ναι. Του αρέσει να πολλαπλασιάζεται πάνω στο δέρμα και παίρνει έκταση. Αρχίζει σαν ένα μικρό τσιμάνι από κουνούπι, mm -hmm. μεγαλώνει, κάνει κύκλον όπω βλέπουμε στι δύο διαφάνειε και mm -hmm. μεγαλώνει αυτό. Και μεταδίδεται από άτομο σε άτομα πολύ εύκολα με τη σωματική επαφή, όχι έχει Αν είναι, μπορεί να μεταδώσει, α πούμε, αυτό το δέρμα. Πολύ νόηκερα. εύκολα. Τα εύκολα. παιδάκια, επειδή ναι, τα... έχουν στενή ναι. επαφή το ένα με το άλλο, ε, το μεταδίδουν εύκολα το ένα στο άλλο. Και υπάρχει και η κακοσμία, νομίζω, στον μύκητα έτσι. Μιλάμε για το Μίκητα στα πόδια. Στα πόδια, στο ναι. Αυτό που βλέπουμε στο κεφάλι και στο δέρμα δεν υπάρχει. Ε, δεν οσμία. υπάρχει. Όμω στα πόδια υπάρχει, έτσι. Στα πόδια υπάρχει. Ναι. Στα πόδια θα το δούμε, θα το δούμε διαφορετικά. Σχίζουν ε, το δέρμα μεταξύ των ναι. δαχτύλων και υπάρχει και μία οσμή. Ε, και κακοσμία. Έχουμε... Ναι. κακοσμία. και έχουμε και έτσι μια ε, ε, λεύκανση του δέρματο. τοπικά. Ναι. Είναι διαφορετικό από αυτόν τον μύκητα. Εκεί μιλούμε για δερματόφυτα, Εδώ μιλούμε για άλλα, άλλους μύκητες, οι οποίοι είναι πάνω στα. Και εδώ βλέπουμε επίση πόσο mm. ο παίρνει διαστάσεις πάνω σε ένα νεαρόν το με, βλέπ... το ναι. ε, με το Λε ξύρισμα. με το ξύρισμα μπορεί να πάρει παρακάτω, δηλαδή τον παίρνει παρακάτω ή αν ξυρίζει τα πόδια του κάποιο. Ναι. Όταν βάλει ξηράφι, από ένα σημείο τον παίρνει εύκολα παρακάτω. Μάλιστα και μεταδίδεται ο μη πάνω στο ίδιο του κορμί. Εδώ βλέπουμε σοβαρές και... περιπτώσεις, mm -hmm. τις οποίες εδώ θα θεραπεύσουμε με φαρμακευτική αγωγή από το στόμα. Εδώ mm -hmm. δεν είναι αρκετό. Με χάπι. Ναι. Μόνο, ναι. Μόνο με χάπι. Και εδώ η θεραπεία θα μας πάρει μήνε. Έτσι, ε! Μήνες, ναι. Και πρέπει να ελέγχουμε τα υπατικά ένζημα, γιατί πολλέ φορέ αυτά τα φάρμακα μπορεί να είναι υπατοτοξικά. Mm -hmm. Βλέπουμε το, εκεί που είναι στη Γενιάδα ότι έχει μείνει. Στη Γενιάδα είναι μεγάλο πρόβλημα. Ε, 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 διότι τι θα κάνει ο άνθρωπο αυτό, πρέπει να ξυριστεί. Ναι, ναι, ναι. Και ναι. όταν ξυριστεί θα το. Εκεί μιλούμε για μια, μια ε... θεραπεία που θα χρειαστεί 6 με 12 μήνε για να του περάσει. 6 με 12 μήνε. Ναι. Άδη, πρέπει να ξυρίζει. Αλλά στην αρχή ναι. πρέπει να πω ότι δεν το αναγνωρίζουν πολλοί, Πολύ, ούτε ναι. ο ίδιο και νομίζω ότι είναι σπυράκια. Είναι Α, ακμή, ακ... ναι. είναι μόλι μια σπυράκια και πρέπει μετά να έρχονται σε προχωρημένη κατάσταση σε εμά. Άρα πρέπει να ξυρίζονται αυτοί που έχουν την, ε, τους μήκητες ε, εκεί. Σε αυτήν την περίπτωση θα τον πρέπει να ξυριστεί, ναι, αλλά θα πάρει και τα χάπια από το στόμα που θα το βελτιώσουν. Το οποίο θα βελτιώσουν, ναι, έτσι. Ναι, ναι. Ε, λοιπόν, αυτή είναι η θεραπεία τους μήκητες. Είναι Υπά... κρέμε, ναι, φωτοθεραπεία mm -hmm. για τους μήκητες στα νύχια. Mm -hmm. Το καινούριο, το πιο καινούριο και χωρί παρενέργεια είναι η φωτοθεραπεία. Υπάρχει και μια πούδρα για τα πόδια. Έτσι. δεν είναι παλιά, ιστο... παλιά... Η παλιά ιστορία, παλιά του... μεθόδος, παλιά, παλιά μεθόδος. ιστορία, να. τι ξεχνάμε. Και φαρμακεία υπάρχουν. Εντάξει, τώρα ναι. υπάρχει το σπρέι, το σπρέι αντιμυκητικό και κρέμα και αντιμυκητική. Κρέμα. Αν δεν περάσει με αυτά υπάρχει η φωτοθεραπεία, πάμε mm. ε, στα νύχια, και υπάρχει επίση η φαρμακευτική αγωγή από το στόμα. Τι θα προτείνετε και στους... Και η πρόληψη. Ναι. Αν κάποιο κολλήσει σε μια οικογένεια από ένα γατάκι, πρέπει το γατάκι να πάει στο για να πάρει θεραπεία το γαντάκι. Αν το γατάκι δεν έχει θεραπεία, θα, θα κολλήσει ξανά τα ίδια άτομα. Τι συμβουλεύετε του στρατιώτε μα που θα ενταχθούν τώρα στο στρατό τον Ιούλιο, Διότι συνήθω με στα αρβίλα οι περισσότεροι έχουν μύκητε. Τι μπορούν να κάνουν να πάρουν. Μπορεί να πάρουν, να πάρουν, μαζί πάρουν τους. ένα αντιμεγητικό σπρέι ναι, ωραία. και να πητάνε στι μεσοδάχτιλε. Στι ναι. Μπράβο, ναι. κάτω την πατούσα. Και μια-δύο φορέ τη εβδομάδα μπορεί να πιτούμε το σπρέι μέσα στα άρβιλα. Επειδή τα άρβιλα είναι, είναι απικία μυκήτων. ναι. Μάλιστα. αν είναι κάποιο μήκο εκεί θα. Όπου υπάρχει υγρά, Και γρα... το απόγευμα υγρασία. που δεν θα έχουν ε, υπηρεσία. Μπορεί να φορούν παντόφλε, να ρίζεται το πόδι. Ε, διότι βλέπουμε πάρα πολλά παιδιά τα οποία έχουν μήκητε. Ναι, λόγω... ναι, ναι, ναι. Λόγω... ναι Ιδίω σε είναι... αυτέ τι συνθήκε, ναι. όπω το είπε, το άρβιλο εκεί είναι ένα κλειστό θερμοκήπιο. Μάλιστα. Άρα θα υπάρξει ζεστή υγρασία. Θα αναπτύξω σίγουρα. Σίγουρα μη κρύεστε. Εγώ τα βλέπω αυτά. Ναι. Ωραία, ναι. Λοιπόν, να πάμε τώρα και εσύ στο καλοκαίρι. Είναι το καλό, το ηλιακό έγκαβμα. Ε? Το ηλιακό που... έγκαυμα, είναι ένα πολύ συχνό, μια πολύ συχνή να τιμούμε εντό εισαγωγικών. ναι. η τραύμα, η έγκαμμα που βλέπουμε του καλοκαιρινούς μήνε. Αυτό είναι πολύ ύπουλο γιατί την που το, παθε... το παθαίνει δεν το καταλαβαίνει θα πα να κάνει την ηλιοθεραπεία σου 2-3-4 ώρε στην παραλία και θα αρχίσει να σε πονάει η ώρα 7-8-9 τη νύχτα. Θα δει ότι κοκκίνησα, έβγαλα φουσκάλα, αλλά δεν είναι κάτι άμεσο το έγκαυμα αυτών που θα νιώσει και θα αποφύγει τον ήλιο. Άρα γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε. Εγώ του συμβουλεύω να βάζουν αντιλιακή με δίχτυ προστασία 50. 50. Αν, είναι αν, η πιο αν, μεγάλη προστασία αυτή, Ναι, Πάνω από το 50, δεν υπάρχει, είναι ψέματα τα υπόλοιπα. Ε, 50, μισή ώρα πριν να εκτεθούν. Τότε δράει η αντιλιακή. Πριν να αν εκτεθούν. Μισή ώρα πριν, πριν να εκτεθούν. εκτεθούν ναι. ε, Του λέμε επίση να μην κάθονται πολλή ώρα στον ήλιο. Μισή ή μια ώρα. Του λέμε α κολυμπήσουν, αλλά πάλι να μην κάτσει να κάνει ηλιοθεραπεία. Δεν είναι καλή ηλιοθεραπεία. Και, και ώρε σωστέ, δηλαδή. Έτσι, να μην είναι. Αν βάλω αντιλιακή και κάτω 8 ώρε στον ήλιο, θα κάω. Επειδή στι 2 ώρε φεύγει η δρασή τη. Mm. Επίση να προτιμούν αδιάβροχε αντιλιακέ. Δηλαδή, έβαλα αντιλιακή, μπήκα στο νερό, δεν είναι αδιάβροχη, φεύγει η αντιλιακή. Μάλιστα. Mm. Άρα βγαίνει έξω και εσύ. Mm. Και το άλλο μου του λέω, κάτω από την ομπρέλα, και στι καλύτερε περιπτώσει είναι να φορούν φανέλε, να φορούν. Φανέλες, να φορούν... Ναι, ναι, από πάνω. Υπάρχουν ναι, ναι, ναι. ρούχα ναι. πλέον τα οποία καλύπτουν απόλυτα. Ναι. Αυτή είναι η μοντέρνα ε, Το άλλο γιατρέ μου περπατά, περπατούμε πάνω στην άμμο. Ε, αν κάποιο περάσει με μύκητε, περπατάμε με μύκητε. Δεν είναι κολλητικό αυτό. Α, είναι δεν... μύθο. Α, γι' αυτό ήθελα να σα ρωτήσω. Είναι μύθο. Γιατί πραγματικά φοβούμαστε πολλέ φορέ. Αν έχει κάποιο ναι. μύκητε mm -hmm. και φορέσει τι παντόφλε του ή τα παπούτσια του, μπορεί να κολλήσει. Γιατί? Επειδή, είναι επειδή είναι στο υγρό κλίστη. περιβάλλον ναι. μεταδίδεται εύκολα το, βαχτι... το, το μικρόβιο. Το Ενώ στην άμμον είναι. ή στον ντου Πα... που έκανε εκείνο ντου, αν παντήσει ναι. και εσύ, μπορεί να κολλήσει. Αλλά όχι στην άμμον. Είναι ξηρή η επιφάνεια, άρα δεν υπάρχει κίνδυνο. Είναι μύθο. Μάλιστα. Και πώ θεραπεύεται ε, το έγκαυμα για τρέμον. Το έγκαυμα, η πρώτη θεραπεία θα είναι κρέμα με κορτιζόνη ή κρέμα με ψευδάργυρο. Αν, το, είναι... το ναι. ε, αν τώρα είναι πάρα πολύ το έγκαμμα με φουσκάλε και πονάει, μπορεί κάποιο να πάρει αντιφλεγμονώδη όπω πανατόλ ή ακόμα και κορτιζόνη για να ηρεμήσει. Όλα να μην πούμε το πανατόλ γιατί είναι μια. Ε, ε, δεν δεν επιτρέπεται να λέγουμε το. Πάρακετά μόλι. Ναι, 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 ναι. Να πούμε την ουσία. Άρα αυτή είναι η θεραπεία και θα πάρει μέρε. Ναι. Μπορεί να πάρει 7 με 14 μέρε. Ένα σοβαρό έγκαμμα να ιαθεί. Και πρέπει να πούμε ότι αυτοί που έχουν εγκάμματα συχνά έχουν αυξημένο κίνδυνο καρκίνου δέρματο σε μεγαλύτερε ηλικίε. Άρα λέμε, αν πάθει συχνά εγκάμματα όταν είσαι μικρό, θα το πληρώσει μετά, μετά από 10-20 χρόνια με καρκίνο. Είναι, είναι αυτό το λυπηρό πραγματικά. Ναι. Που θα βλέπετε πάρα πολλού. Πάρα πολλές... Εγώ τα βλέπω γιατί τα παλιά δεν υπήρχε αυτή η συνείδηση ναι. μακριά από τον ήλιον αντιλιακή. Μάλιστα. Παλιά όταν είμαστε εμεί μικροί δεν μας έλεγαν τίποτα και όμως ήταν κανονικά στον ίδιο. Ναι, αλλά δεν ήταν όμως και τόσο καυτό ο ήλιο τότε όπως τώρα. Ε, τώρα. Τώρα διαφορετικά. είναι πιο καυτός, έχουμε μεγαλύτερες ε, μέρες με ηλιοφάνεια. ναι. ναι. Ε, αλλά τότε δεν είχαμε τη συνείδηση και την ενημέρωση ώστε να προστατευόμαστε από τον ήλιο. Αυτό είναι πραγματικά έγκαυμα, έτσι δεν είναι που βλέπουμε τώρα. Ναι, ναι αυτά είναι, Αυτό είναι έντονα εγκαύματα. Έγκαυμα. Τα οποία αν μείνει ακόμα λίγο ο ασθενή. Ή μπορεί οι να ασθενεί να που είναι με το μαγιό και να φαίνεται. φουσκάλε. Yeah. με υγρό μέσα. Φουσκάλε με υγρό μέσα. Που είναι και έγκαυμα. Εκεί έχουμε και φωτογύρανση. Ναι. Yeah. Εκτό από ότι. Πώς. Θα αυξηθεί ο κίνδυνο για καρκίνο. Εκεί θα δούμε πιο πολλέ κοιλίδε, τι λεγόμενε τάτσε, μελαχρωματικέ κοιλίδε. Mm -hmm. ε, αλλά θα δούμε και πολλέ ρητίδε. Θα μου πει γιατί τόσο εύκολα γιατί το έβλεπε συχνά ο ήλιο. Άρα, Άρα που... είναι φωτογύραση, φωτοκαρκινογένεση και μελαχρωματικές κοιλίδε. Άρα μόνο ζημιά μπορεί να σου δώσει ο ήλιο. Άρα είναι, ε, παίρνουμε κορτιζόνι όταν είναι. Κορτιζόνι τοπικά, τοπικά, Αν είναι πολύ σοβαρά και από το στόμα. Και από το στόμα, ναι. Γιατρός, αν είναι ε... όλον τον κορμί, αν είναι όλον τον κορμί σε έγκαυμα, πρέπει να πάει στην κλινική και να σου δώσουν ωρό. Αν μπορεί είναι να φτάσει... Ναι, ναι. Μπορεί... Δηλαδή μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος. Ναι, ναι. Και το λέω επίση για βρέφη και μικρά μωρά, τα προστατεύουμε. Το βρέφο παθαίνει εύκολα έγκαμα, άρα μην το πάρει στη θάλασσα ή στο ήλιο. Δεν επιτρέπεται. Πράβο, δεν ναι. επιτρέπεται το παιδάκι. Το μιλούσαμε τελευταίω για τα παιδάκια. Είχαμε κάποια δερματολή. περιστατικά, γι' αυτό το αναφέρω. Ναι, είναι κρίμα, πραγματικά. Ούτε από κάτω στι ομπρέλε. Νομιζόμενοι ότι από κάτω στι ομπρέλε. Πρέπει να πούμε α... ότι 30% τη ακτινοβολία περνά από το ρούχο τη ομπρέλα. Ναι, ναι. Και επίση αντανακλάται και από τον άμμο. Και από τον άμμο, ναι. Η ακτία του, του φωτό χτυπά το πάνω στο άμμο και αντανακλά πάνω στο δέρμα μα. Μάλιστα. Ωραία, λοιπόν, θα πάμε και στου σκάθαρου. Σκάθαρο Αυτή... είναι ένα πολύ συχνό φαινόμενο. Μπορεί κάθε οικογένεια να έχει κάποιο μεν που υποφέρει από σκάθαρο. Mm -hmm. Θα του δούμε στα, στα χέρια, στα πόδια, στον κορμί. Είναι σκληρό, είναι ο ε. Είναι ο HPV, yeah. Human Papilloma Virus, αυτό ο ΙΟΣ, mm -hmm. ο οποίο πολλαπλασιάζεται στο δέρμα. Και ο ίδιο. Είναι κολλητικό σε άλλου, σε άλλα άτομα, αλλά και στο ίδιο μα τον εαυτόδια. Δηλαδή, πάει από ένα, έναν τόπο σε άλλο. Mm -hmm. Και μπορεί να δω εγώ άτομα με 10, 20, 30 κάθαρου. Η θεραπεία του είναι δύσκολη, πολύ δύσκολη. Και το θεραπεύουμε με τοπικά οξέα, με κρυοθεραπεία ή χειρουργική λέιζερ. Έτσι. Αλλά η θεραπεία μπορεί να πάρει ένα μήνα, μπορεί να πάρει πάρα πολλού μήνε. Και είναι και σκληρή η σκάθαρη, έτσι δεν είναι. Σκληρή και επίπονη όταν και... είναι στην παντούσα. Ναι, σίγουρα. Στην ναι. παντούσα ναι, ναι. Στην παντούσα ναι, ναι, πονάει. Ναι. Και βγάζουν και από κάτω. Στην πα... Ναι, τέλειο. Τα... Με στη μέση, να πούμε. Και είναι πολύ δύσκολο. Ναι, αυτό. και στην παντούσα είναι πιο δύσκολη ε, γιατί. Έτσι. Πάει βαθιά στο δέρμα Μάλιστα. επειδή τον πατάμε. Είναι με μερίζες δηλαδή που βγαίνει Μερίζες. Το, το έχω πει ε, ναι, 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 επειδή ναι. έχω ακούσει και εγώ. Έγινα γιατρό γιατρέ μου. Ε. Πόσα χρόνια είμαστε μαζί. Βέβαια. Λοιπόν να περάσουμε σε διαφημιστικά μηνύματα και θα είμαστε μαζί σε λίγο. Βεβαίω. Κυρίε και κύριοι και σε λίγο μαζί. Πάμε. Και πάλι μαζί, κυρίε και κύριοι, μαζί μα είναι ο δερματολόγο ο κύριο ε, Αργύρι Μιχαηλίδης και μιλάμε για όλες, όλα τα προβλήματα που θα, που θα έχουμε το καλοκαίρι. Όχι όλα, τα ε, πιο, πιο σοβαρά. Είναι πάρα πολλά τα προβλήματα. Πραγματικά πάρα πολλά. Αμέτρητα. Έχουμε πάρα πολλά να μιλήσουμε. Ελπίζω να τα φτάσουμε για τρέμου. Να πάμε όμω στα τσιμπήματα από έντομα. Αυτό είναι συχνό γιατί έχουμε πάρα πολλά έντομα. Μπορούμε να πούμε για τι μέλισσε, για τα κουνούπια που είναι τα πιο συχνά. Να χαρείτε για τα κουνούπια, γιατί πέρσι ήταν, είχαμε πάρα πολλά κουνούπια. Και φέτο θα έχουμε. Και φέτο θα έχουμε και είναι πραγματικά είναι πολύ δύσκολο. Πραγματικά ναι. δύσκολο. Λόγω τη βροχή. Λόγω, λόγω τη βροχή και τη ζέστη, ναι. του ευνοεί αυτό Τους το κουνούπια. Λοιπόν, τι κάνουμε και με αυτά. Πώ εμφανίζονται πράγματα. Ναι, 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 ναι. Ναι. Είναι στο δέρμα μια ερυθρότητα. Που μεγαλώνει σιγά σιγά και προκαλεί έντονο κλεισμό. Αν το πούμε και... κυπριακά, οι τσούνε. Μπράβο. Τσούνε που βγάζουμε. Εγώ βλέπω και, και τα επακόλουθα. Δηλαδή, όταν κάποιο τοξίνει ναι. να μορώνει μεγάλο, μετά επιμολύνεται από σταφυλόκοκοκο, αν τοξίνει έντονα. Ναι, διότι. Άρα, πρέπει αμέσω να πάρει τη θεραπεία που είναι. σωστά. Κορτιζονούχα κρέμα, πάλι. Mm -hmm. Κορτιζονούχα χάπια, αν είναι πολύ σοβαρό ή σιρόπι. και αντισταμινικών χάπινη σιρόπι. Αυτή είναι η θεραπεία των, που μπο... των τσιμπημάτων από κουνουπιά, το οποίο μπορεί να πάρει από μία εβδομάδα ω τέσσερι εβδομάδε. Κάποτε επιμένουν έντονα. Για τρέμο, πρέπει να έχουμε αυτέ τι κρέμε, να έχουμε σπίτι μα. Καλό, καλό είναι. Να έχουμε σπίτι μα καμία κρέμα. Το μικρό φαρμακείο, εγώ θα έλεγα ναι. να αν το για το καλοκαιρινό. 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 Ναι. Κορτιζονούχαν κρέμα, αντισταμινικό και κορτιζόν. Η εντάξει, μπορεί να έχει παρενέργεια γι' αυτόν. Αν χρειαστεί. Μα τι παρενέργεια μπορεί να έχει η κρέμα Κωστίζα. Όχι κρέμα. Α, εντάξει. Μιλώ για τα χάπια. Για χάπια, ναι, ναι. ναι. Αλλά κρέμα νομίζω να έχουμε. Ναι. Να έχουμε μια κρέμα. Σωστά είναι να υπάρχει στο έρμα. Mm -hmm. Άρα, εγώ βλέπω ασθενεί του, οι οποίοι μπορεί να έχουν ένα τσιμπήμα δεν είναι τίποτα. Αλλά μπορεί να δει ένα παιδάκι το οποίο να έχει 20-30 τσιμπήματα του προκαλεί τεράστια προβλήματα. Με τον κρυσμό, ναι. αϊπνία, νεύρα. Όλα αυτά παρμαζίν. Και μπορεί να υποφέρουν για πολλέ μέρε. Άρα εκεί πρέπει να πα στον δερματολόγο και να λάβει άμεσα μέτρα που στο σπίτι μπορεί να μην είναι αρκετή κρέμα εκεί. Μπορεί να πρέπει να δώσουμε και αντισταμινικά από το στόμα και κορτίζωνα από το στόμα. Υπάρχουν όμω και. Ε, και να ε, αναγνωρίσουμε, συγγνώμη, ναι. αν έχει επιμόλυση από στα να δώσουμε και αντιβίωση κάποτε. Για τα κουνούπια, γιατρέ μου. Υπάρχουν και μηχανάκια νομίζω που μπορεί να βάλει. Αλλά όχι εκείνα που λε ότι είναι και. Καρκινογόνα. Ναι. Τι μπορούμε να βάλουμε εσύ, για, για το δωμάτιο, α πούμε. Σαν προ, το καλύτερο, εγώ νομίζω, που δουλεύει είναι το δίχτυ στα παράθυρα. Δίχτυ στα παράθυρα. Ναι, το ναι. δίχτυ δεν περνάει ναι, ναι, ναι. κανέναν έντομο. Ούτε μυρμήγκια, ούτε μύγε, ούτε μικρέ κου, μύγε, ούτε, κουνού, ούτε κουνούπια. Είναι ναι. το καλύτερο γιατί δεν είναι καθόλου τοξικό. Μάλιστα. Είναι το πιο Μάλιστα. πρακτικό. Τώρα υπάρχουν, αν κάποιο θα πάει για να κατασκηνώσει α, την πράγματι τη θάλασσα ή στο δάσο. Εκεί υπάρχει πρόβλημα. Yeah. Άρα yeah. υπάρχουν εντομοαποθητικά yeah. σε κρέμα, σε σπρέι, υπάρχουν τα λεγόμενα βιολογικά, υπάρχουν yeah. τα χημικά, άρα θα πρέπει να μιλήσει με το φαρμακοποιό του και να διαλέξει. Το άλλο γιατρό τώρα που έχουμε γάμου που υπάρχουν τα γρασίδια. Α, μπράβο. Ε, τα γρασίδια. Και είμαστε Ωραίε. Μέσα δηλαδή, στο γρασίδι, με τα κουνάκια μα, με όλα. Στο και... γρασίδι και... δεν Τι? είναι μόνο κουνούπια. Τι, υπάρχουν και άλλα έντομα. Υπάρχουν πάρα πολλά έντομα. Ιδίω υπάρχουν κάποιε μικρέ μύγε. Ναι. Που εκείνε μπορεί να θυμίζουν για χειρότερο και από το κουνούπι που κάνουν εκτό από, από την τσούνα. Κάνουν mm. και τσούνα με φουσκάλα, με φυσαλίδα. Oh, oh. Και αυτό μπορεί να πάει σε κάποιου, μπορεί να πάει και με ένα μήνα το πρόβλημα. Άρα πηγαίνοντα. Και αν δεν έρχονται σε εμά να δώσουμε χάπια κορτιζόνε, δεν υποχωρεί. Και θα μπορεί να φουσκώσει και με τρία τσιμήματα όλο το πόδι. Άρα πηγαίνοντα σε έτσι, χώρους χώρου, θα πρέπει πρωτού να βάλουμε την κρέμα μα. Την κρέμα. Εγώ την βάζω τη βάζω προηγουμένω. Τη βάζει και την κάλτσα ναι. και το μακρύ μπαντελόνι όσο μπορεί και αποφεύγει το γρασίδι. ε, μιλούμε... Δεν είναι μόνο όμω Γάμοι κτλ. Μπορεί να είναι ναι, κέντρον, μπορεί τάξι, να τάξι, κέντρο, είναι ένα κύπο ενό σπιτιού. Απλά λέω ότι Μπράβο, ναι, έξω σε γρασίδια υπάρχουν όλα αυτά τα κέντρα. Μπράβο, σε γρασίδι, ναι. στου γεωργού, ναι. οι γεωργοί ναι. που βγαίνουν έξω, στι παραλίε, mm -hmm. κατασκηνώσει, ε, όλα αυτά υπάρχουν. Έχουμε όμω και τα ωραία μα τα φρέζιτεμ, τα πολύ ωραία. Έχουμε πολύ ωραία τέτοια σαν care για το καλοκαίρι μα που είναι, είναι τρομερά. Πραγματικά. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Ε, Επίση, να ε, μιλήσουμε και για τι μέλισσε. Υπάρχουν και μέλισσε οι οποίε όταν τσιμπήσουν κάποιον ο οποίο έχει αλλεργίε ή οτιδήποτε μια αλλεργία μπορεί και να χαθεί. Οι κάποιος. περισσότεροι ναι. δεν έχουν αλλεργία, αλλά. Τι! Το... Δεν έχουν αλλεργία στη ναι. μέλισσα. Ναι. Θα είναι τοπικό τσίμημα και φούσκωμα. Αλλά αν έχει κάποιο αλλεργία στη μέλισσα, μπορεί να τον σκοτώσει. Mm. Μπορεί να πάει ω και αν είναι σε αναφυλακτικό σοκ. Ναι. Άρα, αν κάποιο νιώσει ότι ζαλίζεται, βγάζει πάνω του πολλέ τσούνε, ε, τότε πρέπει να πάει απευθεία. Πρέπει, να έχει μαζί του αντισταμινικά χάπια και κορτιζονούχα χάπια, να τα πάρει αμέσω και να πάει στην πιο κοντινή κλινική. Είναι επικίνδυνο. Πρέπει όλα να τα προσέχουμε Δεν είναι μόνο οι μέλισσε, είναι και οι μυρμηδόνε. Έχουμε δύο ειδών που ναι, μοιάζουν. Ναι, ναι. Υπάρχει Μιαν. και ο πιο πολλή κόσμο είναι στη Μυρμιδόνα που έχει αλλεργία και όχι στη μέλισσα. Ω φίκουδα που λέμε. Ο φίκουδα. Όχι, η Μυρμιδόνα Εκείνες. μοιάζει με τη μέλισσα, μοιάζει. αλλά έχει πιο πολλέ γραμμέ μαύρε, ναι. Ναι. Είναι, είναι, είναι τρομερή αυτή, δηλαδή. Ναι. Μπορεί αμέσω να σου φέρουν σοκ, μπορεί οτιδήποτε. Κάποιο ο οποίο έχει. Εγώ το βλέπω αλλεργία, σε πάρα πολλού. Μπορεί να υπάρχει μια φωλιά, κάποια κοκκυρά ναι. να καθαρίζει ένα παθραθήρι και να την ταγκάσουν. Βλέπω, σε οικοδομέ επίση μπορεί να πάνε ένα μήνο, αν του πειράξει τη φωλιά του, τότε αυτοί γυρίζουν και μπορεί να σου επιτεθούν. Κάποιο φίλο μα που φύση. πήγε να, να, μαζέψει βα, ε, βαβάτσινου και τον ε, τσίμπησε. Ε, ε, και εκεί πέρα προσέχουμε. Ε, και πέρα προσέχουμε. Ε, τον, τσίμπησε. Ε, Πώ το λέτε, Αράχνη. αράχνη. Μάλιστα. Παντού και οι ναι. αράχνε. Οι αράχνε βρίσκονται παντού και μέσα στο σπίτι μα. Ε, ναι. Ε, ναι. ναι, ναι. Μικρέ ή μεγάλε πρέπει να προσέχουμε. Και αν έχουμε mm. τεράστιο. Οι αράχνε τιμούν πάρα πολύ έντονα. Δηλαδή, Φουσκώνει πάρα πολύ και συνήθω είναι και το. έχει πόνο υπάρχει τοξικό, όχι εκείνη την ώρα, μετά. μετά. Και έχει και φυσαλίδα. Άρα ο τσίμα τη είναι έντονο. Α, και α. θεραπεία είπαμε είναι κρέμα, κορτιζονούχα, πρωί, βράδυ, για δύο εβδομάδε τουλάχιστον. Μάλιστα. Έχουμε τελειώσει τα τσιμπήματα από ό,τι ή έχετε τίποτα να προσθέσετε περισσότερο. Είναι. Αυτά. Εντάξει, θα πω για του καλοκαιρινού, ναι. θα πω και για. Τα τσιμήματα από μέδουσε μέσα στη θάλασσα. Α, Παναγία μου, εκείνα, εκείνα είναι πραγματικά πόνο. Έχω, έχω ακούσει φίλοι, η οποία ε, για να τι περάσει, δηλαδή μιλάμε μηνάδε ολόκληρου. Και αν είναι σμήνο από μέδουσε, ναι. μπορεί, να, μπορεί, να, μπορεί να σε σκοτώσει. Μπορεί να σου φέρει ένα διδακτικό ναι, ναι, ναι. σοκ. Τι μπορεί να. Μπορεί να, μπορεί να φοράμε παπούτσια μέσα στη θάλασσα. Ε, αυτά τα άντρα υπάρχουν ειδικά. Μα και δεν, δεν την πατά τη μέδουσα. μπορεί να έρθει πάνω σου να πάνω, σε, πάνω σου. Να σε σαν κολυμπά. Σαν Άρα, κοίταξε, εγώ που βλέπω και ακούω, πρέπει να ρωτήσει του ναυαγοσώστε, του λόκαλ, ε, του ναι. τόμπακε, αν είδαν μέδουσε το ένα. Και αν σε τσιμπήσει, πρέπει να βγει έξω στου ναυαγοσώστε, έχουν συνήθω πρώτε βοήθειε και σου βάζουν τι κρέμε κτλ. Αν τώρα νιώθει δύσπνοια και ζαλίζεσαι, θα πας αμέσω σε κλινική. Άμεση δράση που λέμε. Ναι. Πρέπει να οπωσδήποτε γιατί. Και του αφήνει ένα σημάδι το δάγκωμά που μου κρατάει μήνε, όπω το είπε. Ναι, ναι, μήνα, ναι, Το ξέρω, είχα, είχα, μια φίλη η οποία τη, τη εστίχησε πάρα πολύ αυτή. Ούτε ξαναπήγε θάλασσα. Δηλαδή δεν ξαναπήγε η θάλασσα από το φόβο τη. Ναι, 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 ναι. Υπάρχει... Αλλά νομίζω εμεί είμαστε οι θαλάσσιε μα αυτέ. Για χτε είναι μια χαρά μα. Έχουμε. 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 Oh, oh, έχουμε. τσιμήματα σα. Αλλά είναι ε, εποχιακά. Πρέπει να πάντα. Το φίλο σου στο Water's προ το, το ξενοδόχο, αν έχει και τα λοιπά και σε προστατεύουν. Μαζί μα μπορούμε να πάρουμε κάμια κρεμούλα τέτοια για το. Ε, ναι, για είπαμε. Κορτιζόνου ναι, είπαμε κορτιζονούχα κρέμα. Κορτιζονούχα κρέμα. Ναι, στα μηνικά χάπια, αλλά είναι τόσο ενδιαφέρον το τσίμημα που κάποτε θέλει και πιο. Ναι, εντάξει, τότε θέλει κλινική. Ναι, μπράβο. Έτσι δεν είναι, ναι. Ε, λοιπόν, ωραία, έχουμε περάσει και σε... τελειώσει τα τσίμηματά μα από έντομα. Ε, να πάμε στα σπίλοι Ελιέ. Οι ελιέ Νομίζω... είναι ένα γνωστό θέμα. Όλοι έχουμε ελιέ γιατρέ. Πολύ υπομένο. Oh. Όλοι μιλούμε για ελιέ. Φοβόμαστε. Ναι. Οι ελιέ, όλοι έχουν ελιέ. Ναι. Και αν δούμε την διαφάνεια, ελπίζω να μην έχουν τέτοιε ελιέ. Γιατί είναι καρκίνο του δέρμαν που ονομάζεται μελάνουμαν. Άρα οι ελιέ μπορεί να μοιάζουν με αυτόν ή μπορεί μια ελιά να εξελιχθεί σε αυτόν. Αυτό είναι ο πιο συχνό καρκίνο από, τη τερμα, δερματολογική άποψη, αλλά και ο πιο επιθετικό. που δίνει μεταστάσει γρήγορα. το, μελάνομα. Ναι, το μελάνωμα. Το μελάνωμα. Το μελα... το το μελάνωμα. Το προέρχεται και από το. Από τη σάλα, από την ήλιο, καμιά φορά έτσι δεν είναι. Ήλιο, αν έχει πολλέ ναι. Ελιές και εκτίθε τον ήλιο. Ναι, γι' αυτό λέω. Υπάρχει Άρα. και ο μελανόματο. Mm. Πώς Πώ το αναγνωρίζουμε, βλέπω ότι μια ελιά γίνεται πιο μαύρη, αλλά σύντομα σχήμα έχει γεωγραφικό σχήμα, ασυμμετρικό σχήμα, έχει φαγούραν, ε, κοκκινίζει, τρέχει αίμα. Αυτά είναι σημάδια ότι πρέπει να βγάλω την έλια. Πρέπει να βγει έλια, ναι. Αλλά αν είναι στην πλάτη του η έλια, δεν το βλέπουν, ούτε το αναγνωρίζουν. Και τότε πρέπει να κάνει το χρονιαίο check-up των έλεγχων με ψηφιακή θερματοσκοπία. Είναι μια μέθοδος στην οποία φωτογραφίζουμε όλες τις έλιες σε κάποιον, τις αναλύουμε, και του λέμε ποιε πρέπει να αφαιρέσει ώστε, έτσι να μειώσει, έτσι ώστε να μειώσει το ρίσκο για μελάνωμα. Πώ εμφανίζεται, ε, μάλλον πώ θεραπεύεται αυτή η ήλια, η τοπική αφαίρεση ή ναι. η χειρουργικη αφαίρεση. Ναι. Θα, χει, χειρουργικά θα αφαιρεθεί, θα σταλεί αβιοψία και θα ξέρουμε ότι είναι μελάνωμα. Μετά το μελάνωμα το μετράει πόσο βαθιά κάθετα πάει στο δέρμα. Άρα αναλόγω τη διείσδυση του. Λέμε και πόσο σοβαρό είναι. Άρα, η αφαίρεσή του στο, ελα... στο ελαφρύ μελάνωμα, να το πούμε, ε, στο αρχικό μελάνωμα, η αφαίρεση είναι και θεραπεία. Αλλά, αν έχει προχωρήσει και εδώ οι μεταστάσει, τότε χρειάζεται χημιοθεραπεία. Okay. Ε, το άλλο που είναι οι μαύρε ελιέ ή οι απλέ ελιέ, οι μαύρε. Οι μαύρε είναι πιο επικίνδυνε. Ναι. Να είναι δυνητικά, μπορεί να πα σε μελάνωμα. Ναι. Άρα, το μελάνωμα μπορεί να ξεκινήσει από δύο πράγματα. Από υφιστάμενε ελιέ, mm -hmm. οι οποίε εκτέθηκαν στον ήλιο ή και όχι, mm -hmm. ή από μόνο του να εμφανιστεί πάνω σε μια μαύρη ελιά, η οποία μεγαλώνει. Εκεί να, θα ανησυχήσει. Ναι. Παίρνει διαστάσει. Παίρνει διαστάσει. Αν... Η έχει φαγούρα, η αιμορραγή. Ναι. Τι διαστάσει τι παίρνει σιγά-σιγά. Με -σιγά. την πάροδο μηνών δεν θα εμφανιστεί, δεν θα το παρατηρήσει ότι κάθε. Στο μήνα ή εβδομάδα μεγάλωσε. Θα δει ότι mm. με του μήνε μεγαλώνει. Μάλιστα. Λοιπόν, ε, σπηλιβελιέ έχουμε τελειώσει με τι ελιέ μα ε, που νομίζω ότι ε, όλοι πρέπει να έχουν ελιέ. Αυτό είναι υλιά, το πιο σοβαρό για να πάνε κοιτά... ναι. Ό,τι είπαμε σήμερα είναι το πιο σοβαρό γιατί. Οι ελιέ. Είναι θανατηφόρη αυτή η ασθένεια. Ναι. Το μελάνω μα. Εμεί το εφαρμόζουμε κάθε χρόνο. Πρέπει να ελέγχει τι ελιέ σου με δερματολόγο. Αλλά υπάρχουν και γελιέ οι οποίε είναι, τι βγάζετε, τι στέλνετε βιοψηφία και είναι χαρά. Όχι, όχι. είναι Καλά, α πούμε δεν είναι. Ναι, ναι. Αλλά καλύτερα. Είναι ναι, 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 ναι. Αλλά η ασφάλεια τη αφαιρά. Έτσι τη αφαιρά. Γι' αυτό θα σα έλεγα. Δεν θα... ρίσκει. Ναι, δεν ρίσκει. Σωστά. Ε, λοιπόν, να πάμε και σε άλλον αρκετά σοβαρό. Που είναι ο Ερπή. Ο Ερπή είναι πολύ συχνό και έχει μόνο και καλοκαίρι, αλλά καλοκαίρι αυξάνεται. Ο Επιχείλειο, ο Ερπή Ζωστήρα και ο γενετικό έρπης, άρα αυτά τα βλέπουμε το καλοκαίρι mm. πιο έντονα, το καλοκαίρι το βλέπουμε γιατί η ζέστη τους κάνει να βγάλουν έρπη και το βλέπουμε τα εδώ. Τα βγάζουν όλα, ναι Πώς ναι. εμφανίζεται, εμφανίζεται με Φούσκο κοκκινίλα, κάψιμο, φαγούρα, φυσαλίδες, αυτά είναι χαρακτηριστικά του έρπη και ο έρπη θα βγαίνει πάντα στον ίδιο τόπο. Ναι. Ναι, μένει για μια ζωή μέσα μα. Έτσι, ε. ναι. Γιατί δηλαδή όλοι οι υποβόσκο... αρα Άρα υποχωρήστε μια-δύο ζω... μια εβδομάδε, θα υποχωρήσει, αλλά μετά θα εμφανιστεί ξανά. Δηλαδή υποβόσκει ο έρπη μέσα μα. Υποβόσκει. Ναι. Οι παράγοντε είναι. Ναι. Αν είναι γυναίκα, με την περίοδο τη μπορεί να βγει έρπη. Ναι. Ε, αν αχρωθεί κάποιο, θα βγάλει έρπη. Αν αρρωστήσει από ίωση, άλλη, μπορεί να βγάλει έρπη. Αν λυπηθεί, θα βγάλει έρπη. Αν ξενυχτείς ή αν κουραστεί βιολογικά θα βγάλει έρπη. Άρα υπάρχουν πολλοί παράγοντες που μπορεί να οδηγήσουν στον έρπη. Ο ζωστήρα είναι ο χειρότερο. Ναι, έχουμε ακούσει και αυτό που είναι πολύ ασχημός, έτσι, ο, ο ζωστήρας. Ο θα δούμε, την... Ας δούμε την... Την... Τρίτη την τρίτη διαφάνεια. Μπράβο, δεξιά. Είναι εκεί. Mm -hmm. Θα πάρει τη μισή πλευρά του σώματος ναι. με φυσαλίδε και ναι, σπυράκια. Και πειράζει πάρα πολλά τα νεύρα τη περιοχή και είναι πολύ επώδυνο. Δηλαδή, νομίζω είναι ο χειρότερο πόνο που παίρνει ο ναι, άνθρωπο ναι, ναι. στη ζωή Έτσι. του. Και μπορεί να υποφέρει για μια εβδομάδα, μπορεί να υποφέρει για έξι μήνε ή και δώδεκα μήνε κάποτε. Γιατί να εμφανιστεί αυτό ο ερπή, ο ερπή το... εμφανίζεται σε άτομα, σε άτομα που πέρασαν ανεμοβλογιά Α. στην παιδική ηλικία. Ναι, μα όλοι έχουμε... πέρασαν ανεμοβλογιά. Μπράβο, Άρα είμαστε υποψήφοι όλοι για ερπή Αυτό μα ελιμπεριέζει. Άρα. Διαλία, αν, άπρεπε, ναι. αν μας βρει σε μια φάση που είμαστε ευάλωτοι Το ψυχολογικά μας, ναι. και βιολογικά, αν λυπηθούμε, αν είμαστε άρρωστοι, αν α, περάσουμε μια έντονη, ένα, έντονο στρες, στρες και κούραση α, ή καρκίνον, κάποτε είναι η πρώτη ένδειξη για καρκίνον αυτό. Ο Ερπής. Ναι. Άρα, Κάποτε θα δούμε ότι κάποιο που έχει λευχαιμία, το πρώτο που θα βγάλει είναι έρπη. Okay. Αν βγάλει έρπη συχνά, αν βγάλει έρπη ζωστήρα δύο ή τρει φορέ το χρόνο, τότε πρέπει να ψάξει αν έχει κάποια εσωτερική παθογένεια όπω καρκίνο. Άρα, okay. okay. λέμε στου ε, στους, στους ασθενεί με έρπη ζωστήρα, αν το βγάλει ξανά, πρέπει να κάνουμε έναν εκτενή έλεγχο για καρκίνο. Okay. Okay. Άρα ο έφπληση στα χείλη δεν είναι σοβαρό. Ο επιχείλιο είναι, είναι, σοβαρό. Είναι... Ο είναι σοβαρό σε κάποιου που το βγάζουν κάθε δύο εβδομάδε. Εκείνο ναι, του έχει... ενοχλεί πάρα πολύ. Ναι, έχει που το βγάζουν κάθε ναι, δύο εβδομάδε. Ναι, κάθε δύο εβδομάδε εκείνου του θεραπεύουμε με φαρμακευτική αγωγή από το στόμα. Α, με χάπια αυτή. Ναι, ναι. Η κρέμα είναι αδύνατη σε αυτού. Mm -hmm. Άρα αυτοί θέλουν κάτι πιο ο δυνατό. πιο δυνατό. Πιο δυνατό. Ε, αυτές Αυτέ οι άφθε με η τα μπορούσαν α... να έμεναν κάποτε οι άφθε, όχι τώρα. Οι άφθε. Υπάρχουν δύο ειδών αυτέ. Υπάρχουν άφθε που οφείλονται στον έρπι. Μέσα, μέσα οι στο... Ερπε... ναι. άφθε. Ναι, στο στόμα μέσα. Βρίσκουμε και έρπη μαζί με την άφθα. Ναι. Αλλά υπάρχουν και άφθε στου καπνιστέ. Έλλειψη σιδήρου. Έλλειψη βιταμίνη Β. Προβλήματα με οθυριοειδή, Έλλειψη φωλικού οξέω. Αυτά. Και καπνιστέ. Α, οι καπνιστέ τα έχουν αυτά, ναι, ναι. ναι. Είναι νούμερο ένα οι αφέ. Ναι. Yeah. Τελευταίο σε γενική γέρευση και γλουτένι. Όσοι έχουν δυσανεξία στη γλουτένι μπορεί να βγάζουν αυτέ. Να yeah. Λοιπόν, έχουμε τώρα και την φωτοδερματίτιδα. Φωτοδερματίτιδα, ο όρο λέει το φω μα προκαλεί δερματίτιδα. Ναι. Yeah. Φωτοδερματίτιδα μπορεί να δούμε σε αυτού που παίρνουν ψυχοφάρμακα. Μπορεί... Το βλέπουμε αυτό τώρα. Ψυχοφάρμακα yeah. σε αυτού που παίρνουν διουρητικά. Yeah. Ναι. Επειδή είναι στο αίμα του στην κυκλοφορία του όταν βγουν στον ήλιο, παθαίνουν έγκαυμα. Υπάρχει όμω και η φωτοδερματίδα που όταν έρθει σε επαφή με ένα φυτό. Όπω παραδείγματο η σικιά. Είναι συχνό η σικιά να προκαλεί φωτοδερματίδα. Έχει επαφή με τη Μα σικιά. Μα η σικιά είναι, είναι κολλά. Είναι... Οποιοδήποτε για να κοιτάξει πάνω στη σικιά, νομίζω θα βγάλει. Ναι, έχει μια ουσία ε, η οποία ναι. σου αφήνει Σαν πάνω γάλα, σου. Έτσι, ναι. ναι. Και, βγάζεις... και μετά σε δύο ήλιο και Μάλιστα. Κάνε αυτή τη φουσκάλα. Μάλιστα. Άρα είμαστε όλοι υποψήφοι ε, να πάμε σε μια σιγά σιγά. Να ναι, αγγίξουμε... αλλά την παθαίνει και από φάρμακα. Να, και από φάρμακα. Ή από φύκη. Εγώ το βλέπω στη θάλασσα συχνά. Μπορεί να κάτσει πα στο βράχο. Ναι. Να περάσει μια ώρα πάνω στο βράχο και το φύκη που είναι πάνω στο βράχο να σηκωθεί και μετά έχει μια φουσκάλα. Το βλέπω. Συχνά. Σοβαρό και αυτό. Ναι. Ναι, ναι, ναι. πολλά φυτά όταν έρθει σε επαφή μαζί του μπορεί να σου βγάλουν αυτή τη φυτοφωτοδερματίτιδα. Μάλιστα. Και πάλι έχουμε τι κρέμε μετά. Ιδιε κρέμε. Οι κρέμε οι, οι ίδιε. Οι... Κόρτι είναι... ναι. αντισταμινικά. Ναι. Αυτό είναι το αντι... αντισταμινικό. Αλλά εντάξει, αν μιλώ για ελαφρά περιστατικό. Ναι, ελαφρά. Ναι, αν είναι αντισταμινικό, θα... θα, ζητήσει τον γιατρό τη, τον δερματολόγο τη. Επειδή εδώ θέλουμε και ναι. φαρμακευτική αγωγή. Και ο ελαφρύ περιστάτικό μπορεί να το χειριστεί μόνο σου, αλλά πιο σοβαρό θέλει το δερματολόγο. Το δερματολόγο είναι. Ε, το καλύτερο είναι ότι βγάλει πάνω σου ένα δερματολόγο ναι, είναι ναι, ότι ναι, πρέπει ναι, ναι. για τη συμβουλή του, γιατί δεν ξέρει εσύ τι είναι ακριβώ. Ενώ ναι. ο δερματολόγο μπορεί να το δείτε εσύ το καταλαβαίνει. Ναι. Λοιπόν, να πάμε και στο τέλο στη θυλακίτιδα. Στη... Στη... Τι είναι η θυλακίτιδα? Η θυλακίτιδα είναι μία από Πώ προκαλείται. Εσύ... Το, βλέπεις... το βλέπουμε στην διαφάνεια. Mm. Βλέπουμε ενώ ότι είναι μια μόλυνση του θύλακα τη τρίχα με σταφυλόκοκο ή στρεπτόκοκο. Άρα θα το δούμε σε όλου όσου ξυρίζουν τα πόδια του. ή θα το δούμε στο πρόσωπο, στο ξύρισμα του προσώπου. Ξηραίνετε το, δούμε... το δέρμα, Όχι, Όχι. όπως όπω ξυρίσει. Ναι. Ε, είναι μεταδίδει σε ένα βακτήριο, κόβεσαι mm. και τότε ο σταφυλόκοκο ή βρίσκει έδαφο για σε μολύνη. Και μετά βλέπει ένα σπυράκι με πίον. Ναι, το είχα βγάλει πριν χρόνια πολλά από κάτω στη Μασχάλη. Μπράβο. Και πήγα στον. Νομίζω κοντά σα ήταν, ναι, Θυμάμαι, ναι. Και απλώ ε, δεν, δεν το άγγιξα, διότι φοβο, φοβήθηκα λόγω του που είχε μέσα. Και, και μου λέτε, θυμάμαι καλά, πολύ καλά. Καλά, έκαμε, Νίκη, που ήρθε, διότι εσεί με μία φελονίτσα το βγάλατε και το αποστηρώσετε. Μπράβο, ναι, και Ήταν ναι, μια χαρά. Ναι, ναι, ναι. Διότι αν κάποιο δεν ξέρει, διότι από κάτω στη Μασχάλη όλοι φοβόμαστε, ειδικά οι γυναίκε, έτσι ναι. δεν είναι και ήταν σταφυλόκοκο. Τώρα από πού ήρθε ο σταφυλόκοκο, μου λένε μπορεί που τον αέρα, μπορεί. Όχι, είναι α, ξύρισμα. Υδρώντα η Το ξύρισμα. Οι περισσότεροι από το ξύρισμα. Μπράβο, ναι, το ξύρισμα. Ναι, αν κάνουν λέιζερ, μπορεί να ξύριζουν τα πόδια του και να την πάθουν. Επειδή η τρίχα ή κομμένη κάποτε μπορεί να γυρίσει στο δέρμα μέσα, όπω βλέπουμε. Ναι, ναι, ναι. Και εκεί επιμολύνεται. επιμολύνεται. Το με το φιλόκο, με Ε, Με μικρά πράγματα δηλαδή μπορεί να σου συμβεί Και κάτι τον παθαίνουν το... επίση και άτομα που ξυρίζονται, σαν οι άντρε που ξυρίζονται στο πρόσωπο. Ναι. Και εκείνοι μπορεί, αν μοιράζονται τη ξυριστική μηχανή, mm -hmm. μπορεί να μεταδώσει ο ένα στον άλλον ε, το βακτήριο, ή αν, δεν, ή αν χρησιμοποιείται για πολλέ μέρε το ίδιο ξηραφάκι μα, εκεί χαλά το ξηραφάκι, δεν γίνεται να το χρησιμοποιούμε. Εσύ που το χρησιμοποιούν για διάφορου ναι. λόγου. Ή εγώ βλέπω φίλε που μοιράζουν τα ξηραφάκια. Θα σα το έλεγα τώρα. Φίλε. Φίλε. Και αυτό τα είναι λάθος. τα πόδια του μαζί, δώσουν μου και έναν το ξηραφάκι κτλ. Ναι. Και εκεί μολύνεται. Ε, ναι, διότι εσύ μπορεί να είσαι εντάξει, ο άλλο να μην είναι εντάξει και να μολυθεί από διάφορε ασθένειε, δεν είναι. είναι μόνο Στην μαθαίνουν και αυτοί που χρησιμοποιούν τζακούζι. Ναι, για πε μα για το τζακούζι. Τζακούζι εκεί, το νερό του το τζακούζι το ζε, εκεί, ναι. το ζεστό. Ναι. Έχει έναν βαχτήριο, η ψευδομονάδα. Είναι, είναι ένα το καλύτερο περιβάλλον και εκεί mm -hmm. μπορεί να παθεί θυλακίτιδα. Έτσι, ε? ναι. Και το τζακούζι λοιπόν. Και το άλλο είναι το wax που λέμε. Α, ναι, αυτό που. Η αφαίρεση τη τρίχα. Ναι, ναι. Μετά την αφαίρεση τη τρίχα υπάρχει επιμόλυση από σταφυλικό σε και πάλι έχουμε θυλακίτιδα. Και είναι η καλύτερη μέθοδο για τρέμου, έτσι να πούμε και τον. Τε εφήβου μα, τα κορίτσια. Με λέει Ζεστή. Εκεί έχει μόνιμη αποτύπωση για και πάντα. Και είναι ει, ει, ασφαλή. Ναι, ασφαλή. Ναι. Για τρέμου, σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Τελειώσαμε. Για τρέμου, Μιχαηλίδη. Δυστυχώ όλα τα όμορφα τελειώνουν γρήγορα. Μάλιστα. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαστε μαζί μου σήμερα. Και εγώ ερχόμενο από τη Λευκοσία, σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Τίποτα, είχα μια καλή διαδρομή. Να είστε καλά. Κυρίε και κύριοι, φτάσαμε στο τέλο τη εκπομπή μα. Ευχαριστώ που μα παρακολουθήσατε. Ραντεβού την ερχόμενη Πέμπτη. Γεια και χαρά. Ο Θεό μαζί σα. Η εκπομπή περιείχε τοποθέτηση προϊόντος. Την εκπομπή στηρίζουν το SHARE, προϊόντα χωρίς γλουτένη, και η εταιρεία Life Pharma, μέλος του ομίλου MSJ. Η γλουτένη βρίσκεται σε πολλά προϊόντα που έχουν βάσει τα δημητριακά. Για όποιον πάσχει από μία μορφή δυσανεξία στη γλουτένη, όπω η κυλιοκάκι, αυτά τα προϊόντα πρέπει να τα αποφεύγει. Η Shear διαθέτει μία μεγάλη ποικιλία προϊόντων χωρί γλουτένη, με υψηλή ποιότητα υλικά και χωρί συντηρητικά. Μάθε περισσότερα στο